Καλώς όρισατε σε μια ακόμα εκπομπή Tik Talks, τη μοναδική εκπομπή που ασχολείται αποκλειστικά με το TikTok. Σήμερα στην παρέα μου έχω τα Public και με μεγάλη χαρά καλωσορίζω το Χέρμαν και τη Μαριλένα. Hello. Hi. Hi, καλωσορίσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Χαρά μας. Επιτέλους βρήκαμε χρόνο να έρθετε. Yes. Exactly. Δεν έχουμε άλλες υποχρεώσεις. Δεν νιώσαμε πάντα. Λοιπόν, θα πω κατευθείαν στο θέμα γιατί είμαι σίγουρη ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και θέλω να πούμε όσο πιο πολλά γίνονται. Η κλασική ερώτηση για να ξεκινήσουμε είναι πότε αποφασίσατε και γιατί να κάνετε TikTok. Ποιος θα την απαντήσει? Πότε ξεκινήσαμε? Ξεκινήσαμε 2020 όταν ήρθα Κύπρο και ήταν ακόμα φάση του lockdown. Και αυτή η Μαριλένα ακόμα πήγαινε δουλειά και εγώ ήμουν σπίτι γιατί μόλις ήρθα και ήμουν bored, βάρια με σπίτι και τι να κάνω. Και λέω, Μαριλένα, ξέρεις κάτι, θες να ξεκινήσουμε ένα account TikTok? Και η Μαριλένα μου λέει, εσύ σου αρέσει social media, εσύ είσαι funny, γιατί να περάσουμε ώρα μας και έτσι ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Έκανα πάρα πολύ μπλάκα με τα πρώτα σας βίντεο. Τρέχει η Μαριλένα να πάει δουλειά, αν τους είναι με την κάμερα μου πίσω να σκάνεις ερωτήσεις. Και η Μαριλένα του τύπου... Δεν θέλω να πάω δουλειά. Εσύ είπε να σε κινήσουμε. Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, ξέρω ότι γνωριστήκετε στην Αθήνα. Σωστά. Ναι, θέλει κάποιος να μου πει πώς γνωριστήκετε. Τα πω εγώ. Τέλεια, ψέματα. Άρα θα έχω δύο version. Για να ακούσουμε Χέρμαν τη δική σου άποψη. Είχα μια φίλη στην Ελλάδα, ήταν από Κύπρο και ήταν και common friends με την Μαριλένα. Και ναι, τώρα. Αποφάσισα με φίλη μου να πάμε σε κλαμπ, να πάμε έξω από το. Και είχα πει στη φίλη μου όταν τα έρθω, τα βρω που είναι για να τις χαιρετήσω και όταν πήγα, τις βρήκα, τις χαιρετήσα, ήταν με Μαριλένα και παρέα και μου έκανε introduction και ήρθε και στη Μαριλένα. Τώρα να πω την Μαριλένα. Η Μαριλένα είναι όμορφη, φυσικά, είναι blessed και ήταν ντυμένη με μπουκάμισο. Παρακαρισμένη. Πώς θα πω. Θυμάται κάθε λεπτομέρεια, Μαριλένα. Και εντυπωσιάστηκες. Ναι. Είμαι άντρας και είναι όμορφη. Δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια μου. Τι να κάνω. Και ήταν και νομίζω όταν και με είδες και η Μαριλένα έκανε ένα κλικ, νομίζω. Ήταν στη Μαριλένα παρακαρισμένη. Γεια σου, είμαι Μαριλένα, τι κάνεις? Ναι, έτσι νομίζω Χέρμαν ότι γνωριστήκαμε. Αφού είναι την αλήθεια. Όχι. Και εγώ που μου αρέσει και αυτό που βλέπω λέω, καλά είμαι εσύ. Και έτσι ξεκινήσαμε να είμαστε φίλοι. Τότε είχα Facebook, αλλάξαμε Facebook, μιλήσαμε 6 μήνες, 7 μήνες και μετά βρεθήκαμε, ναι, και ξεκινήσαμε σχέση και ήταν στη 2013. Wow. Ναι. Wow. Ναι. Σχεδόν μια δεκαετία. Ναι. Θες να πεις τη δική σου άποψη? Ότι ήμασταν στο κλαμπ, γνώρισε μας η φίλη μας η Ανδρούλα. Γνωριστήκαμε αυτό. Δηλαδή, θυμούμε παρκαρίσματα με τίποτα. Άρα, έχει δίκιο ότι ξεκινήσετε σαν φίλοι και ύστερα ναι, καταλήξετε στο, ναι, στο ζευγάρι. Και θεωρώ ότι τούτο είναι το πιο σημαντικό. Ότι εξεράμε ο ένας τον άλλον, ήμασταν άνετοι ο ένας με τον άλλο. Δεν ήταν τύπου κεραυνοβόλος έρωτας, σε θέλω τον, τι να πω, πώς να συμπεριφερθώ. Όχι. Χαλαρά. Όμορφα, ωραία. Την πρώτη φορά που βγήκαμε υποθέτω ραντεβού, πήγα σπίτι του για φαΐ. Ήταν τέγια. Γιατί δεν μπορούσες, υπήρχε νοικιότητα. Ναι, δεν ήταν τούτον το άγχος. Τι ούτε περίμενα ότι ας πούμε ο Χέρμαν είναι ο άντρας της ζωής μου που να τον παντρευτώ, να θέλω να κάνω μαζί την οικογένεια. Ούτε καν. Όταν τον γνώρισες. Μετά όμως Μετά εξελίχθηκε. Μα ήμουν 20 χρονών. 21, κάπου εκεί. Ναι, τέλεια. Wow.
Λοιπόν, θα κάνω μια διακοπή, είναι να παίξουμε ένα παιχνίδι καινούριο, θα το κάνετε με intro cues μαζί, ονομάζεται Story Cubes. Okay. Θέλω χέρμα που έχει μεγάλα χέρια να βάλει τα ζάρια, λοιπόν, δεν ξαναπαίξαμε, οπότε να εκτεθούμε όλοι. Ωραία, τέλεια, αρέσει πολύ. Λοιπόν, χέρμα. Θα βάλεις τα ζάρια στα χέρια σου, okay. Θα τα κουνήσεις και ό,τι πέσει έχει κονίδια. Okay. Θέλω να μου κάνετε μια ιστορία χρησιμοποιώντας όλα τα κονίδια. Δεν έχει ανάγκη να κάνει sense, απλά θέλω μια ιστορία. So, και αφήνω ένα καρτό. Ναι, όλα. Προσέγγια. Μπράβο. Okay. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόσωπο, μια ζυγαριά, ψάρι, χελώνα, κάστρο, βιβλίο, κάτι λαλί. Thinking. Ναι, λοιπόν, και μόλις είσαστε έτοιμοι να γυρίσω το χρόνο. Okay. Ποιος είναι να πει, μαζί, μαζί το χρόνο, ναι. Τέλεια. Γυρίζω. Χέρμα. Ναι. Πάμε. Οκ. Okay. Αυτό είναι castle. Mm-hmm. Ναι. Είδαμε castle. Ωραία, ναι, σε έναν κάστρο. Ναι. Που ζούσε ένα ψάρι. Okay. Ωραία. Και ήταν να βρούμε που είναι το κλέδι. Ωραία, γιατί ήθελε η χελώνα να μπει μέσα. Όχι, ήταν, όχι. Όχι, ναι. Ήταν να ψάχνουμε το κλέδι. Και εγώ που πάντα θέλουμε να σκεφτόμαστε το ίδιο, γιατί είμαστε equal. Και το σκεφτώ. Οκ, okay, σκεφτόμαστε. Αλλά εσύ περπατάει σιγά σιγά σαν... Χελώνα, ωραία. Πότε θα βρούμε το κλέδι και επειδή περπατάς σιγά σιγά, εγώ σου λέω ότι είσαι loser. Ευχαριστώ. Πρέπει να είσαι γρήγορα. Και από τη στιγμή που λέω ότι είσαι loser, γελάω, γιατί ήβρα το κλέδι και βρήκαμε και βιβλίο μέσα στο castle. Α, μάλιστα, υπέροχο. Thank you. Δεν κατάλαβες γιατί έχει TikTok και καμφάζει. Δεν κατάλαβες γιατί έχει πολλούς followers, ας πούμε. Πραγματικά. Όχι γιατί πέραν της προσωπικότητας σου βγάλει ένα απίστευτο το χιούμορ του και το αυτοτρολάρισμα. Ναι, το αυτοτρολάρισμα του είναι πάνω σου που πάει, αλλά λοιπόν, θέλω να... ξέρω ότι παντρευτήκετε πρόσφατα και περάσετε και όμορφα. Άρα ξεκινά ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή σας, φτάσε σε ένα σημείο που ο Χέρμαν αναγκάστηκε να έρθει που την Ελλάδα να αλλάξει όλη του τη ζωή στην Κύπρο και από ό,τι φαίνεται τα πράγματα πάνε εξαιρετικά για τους δύο σας, δηλαδή και επαγγελματικά και οικογενειακά. Ποια είναι τα επόμενα σας σχέδια? Γενικά το 22 ήταν η πιο απίστευτη χρονιά. Μπήκε μας με πάρα πολλά άσχημων τρόπων σε σχέση με κάποια οικογενειακά θέματα που είχαμε και εξελίχθηκε στο ότι πιάσαμε τις δύο προαγωγές στη δουλειά μας. Στο 22 βασικά το Χέρμα έβρε τον άνεργο. Mm-hmm. Σε μια χώρα που θεωρούσαμε ότι ήταν πολλά δύσκολο να έβρει δουλειά λόγω του ότι είναι διαφορετικός ή το ότι δεν ξέρει να μιλήσει τόσο πολλά ελληνικά ή το ότι βλέπουν τον και μπαίνει σε έναν άλλο. Ωραία, είσαι που ζαμε, άρα κάνεις για τούτον, τούτον και τούτον. Ήταν έτσι η φάση, ήμασταν σε πολλά χάλια κατάσταση. Και ξαφνικά γεννήσκεται κάτι στα μέσα της χρονιάς, εν ξέρω τι, και ξεκινούν όλα και σάζουν. Δηλαδή πιάνουμε και δύο προαγωγές, βρίσκει μια δουλειά που είμαι πάρα πολλά ευτυχισμένος, το ίδιο και εγώ, γεννήσκεται ο γάμος μας, καταφέρει να δει τη μάμα του, έρχεται Κύπρο μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια. Εν ξέρω, και εν τούτο πράγμα που θέλω να καταλήξω ότι εν ξέρεις πώς ξεκινά κάτι, εν ξέρεις πώς είναι να τελειώσει. Enjoy it. Δεν ναι. Έχουμε κάτι άλλο στο μυαλό μας. Ό, είμαστε να μαζί. Γίνει, έγινε ακριβώς, ακριβώς αγαπούμε ο ένας τον άλλο. Τι είναι να γίνει, να γίνει. Εγώ νομίζω ότι επειδή ο Χέρμαν είναι αξιολίσσαστος. Μετάφρασε μου το τούτο, σε παρακαλώ. Γιατί εγώ δεν μπορώ. Να το πω είστε. Αν κάτσεις να δεις τα βιντεάκια σας που φγαίνει πάρα πολλά ο χαρακτήρας του, εγώ θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αν το δεις πέρα από το TikTok, καταλαβαίνεις πόσο ωραίος είναι. Ναι. Μπορεί να μην σε πειράζει που μιλά τέλεια ελληνικά, αλλά συνεννάσαι τόσο καλά μαζί του. Είναι τόσο ωραίο το χαμόγελο, τόσο ωραία η ενέργεια του, που δεν είχε περίπτωση να μην βρει το δρόμο του. Διότι ήθελε το πάρα πολλά να δάμε. Χερμάν, αν η Μαριλένα ήταν σούπερ ήρωας, ποια θα ήταν? Αν η Μαριλένα ήταν σούπερ ήρωας, θα ήταν... Μπορώ να δώσω και ένα
Μπορείς να φτιάξεις το δικό σου superhero. An angel. Okay. Γιατί angel στα ελληνικά. Άγγελος. Γιατί νομίζω πως μπορείς να γνωριστεί κάποιον με τα καλό intentions, αλλά στο τέλος δεν τα βγει επειδή είστε διαφορετικοί και... Αλλά και όταν γνωριστήκαμε Μαριλένα, ήμασταν διαφορετικοί, ήμασταν πως σκεφτόμαστε και... Αλλά όπως περνάει ώρα, καταλαβαίνουμε τι θέλει ο ένας καλός, ναι. Και προσπαθούμε να αλλάξουμε, να φτιάξουμε πως είναι, πως σκεφτόμαστε και νομίζω έτσι... Έτσι καταφέραμε να είμαστε εδώ. Όταν οριστικά Μαριλένα ήμουν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Μετά που τραυματιστήκα, κάποιο θα σε αφήνει εκεί. Mm-hmm. Αλλά ήταν μαζί μου. Ήταν your guardian angel. Yes. Ήταν okay. Μαζί μου. Ήταν μαζί μου στα δύσκολη και στα πολύ καλά. Και μέχρι τώρα που νομίζω είμαστε πολύ καλά, είμαστε και πάλι μαζί. Οπότε νομίζω, ναι, she's my angel. That's mm-hmm. my... Oh, sweet. Λοιπόν, πάμε να πούμε ένα Christmas story πριν κλείσουμε και για Χριστούγεννα εγώ να σας χαρίσω και ένα mixer Bosch που τα public. Αυτά είναι. Γιατί είναι και δώρο γάμου, είναι και δώρο Χριστουγέννων. Έμαθα ότι ο Χέρμαν είναι το αγαπημένο το κεκιογραφίας, οπότε δεν θα έχεις προβλήματα. Και το φτιάξω εγώ. Ναι, αλλά θέλω να μου στείλεις το conversion που κάνεις. Θα σου στείλω. Okay. Promise a deal is a deal. Yeah. So, Christmas story. Christmas story. Χαλιά θέμα, μπορώ να πω, γιατί εγώ είμαι λάτρης των Χριστουγέννων. Είμαι ο άνθρωπος που θέλω να πιένω κάτω στην πόλη, να βλέπω τα φωτάκια. Ούλο αγάπη, χαρά, δώρα, ιστορίες. Ο Χέρμαν τίποτε, ούτε δώρο ήθελε να στολίζει, ούτε δέντρο, sorry. Θέλει να στολίζουμε στο σπίτι. Αλλά εντάξει, καταφέρνουμε να τα πιστεύω. Θέλω να σας ζω, να το βάλεις να κατεβάσει από το πατάρι το δέντρο, να σου το σύρνει. Παναγιά μου. Και να σε θωρεί απλά να στολίζεις και να λάμπνεσαι με τα λαμπάκια. Ναι, γιατί έχω και μια μανία να μην είναι τα ίδια και να ξεχωριστά, ξέρω, ενώ ο Ζήνος απλά βάλει να τελειώνει, μπορεί να... μπορεί να έχει αγώνα να δει μάπα και ας πούμε η άλλη θέλει να στολίσει δέντρο. Και παίζουν τα τρίγωνα κάλαντα και αν μάζονται να ακούσει το Μουντιάλ, ας πούμε. Ακριβώς, πάνω για να έχει και εγώ καλύτερα. Τέλεια. Δεν θα έχει δέντρο φέτος. Όχι, το δέντρο να σου βάλει μαπούες τη μικρά... Α, καλύτερα, αν πας. Εντάξει, για να μην έχω πρόβλημα, θα βάλω το δέντρο εκεί και να το ποδόσφαιρο και να φτιάξω. Εντάξει, Μαριλένα, να είμαστε όλοι happy. Why not? Τι να κάνουμε, sacrifices. That's marriage. Yeah, that's marriage. You need to keep your angel safe. Yeah, and happy. Definitely. Λοιπόν, παιδιά, πέρασα πάρα πολλά ωραία. Thank you. Ελπίζω να τα απολαύσετε. Πάρα πολλά. Thank you so much. Είμαι σίγουρη ότι να τα ξαναπούμε. Round 2. Of course. Το κέικ δεν ξεχάνονται. Εγώ είμαι όπως τον Άγιον που του τάσεις. Στο round 2 να φέρουμε και το κέικ με το μίξερ. Με το μίξερ μας. Ακούσετε το, ξαναπρογραμματίστε τους. Λοιπόν, σας υπέρ ευχαριστώ που ήρθετε. Εγώ πέρασα υπέροχα, ελπίζω να περάσετε κι εσείς. Και εμείς. Θέλω να ξανάρθετε με το κέικ γεωγραφίας. Εννοείται. Μαριλένα. Ο Χερμάν να το κάνει. Ο Χερμάν εννοώ. Καμή Μαριλένα να το φέρει. Εγώ να βάλω το μίξερ στην πρίζα. Πολλά ευχαριστώ. KY always pays the adept. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε μια όμορφη χριστουγεννιάτικη ευχή από εσάς, Χέρμαν. Εμείς ευχόμαστε μια καλή Χριστουγέννα σε όλοι, σε όλους. Ναι, τα κλασικά, υγεία, χαρά, αγάπη. Να έχουμε, να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε όλοι χαρούμενοι με υγεία και παιδιά, να μην ξεχνάτε να στηρίσετε το Toxodis Foundation. Είναι μια foundation με Down Syndrome παιδιά και η κυρία Κλέ εκεί κάνει μια καταπληκτική δουλειά με τα παιδιά. Είναι απίστευτη αγάπη εκεί. Ακριβώς που δίνει ναι. Η Κλέ. Μας γνωρίσαμε ένα απίστευτο άνθρωπο. Και τα παιδιά του το ξότι είναι απίστευτα η ενέργεια που έχουν, η χαρά που σου δίνουν. Οπότε αφού Χριστούγεννα σημαίνει αγάπη, χαρά και share things, ας βοηθήσουμε τον τοξότη να φέρουν εις πέρα στο κτίριο που θέλουν τόσο πολύ. Ναι, πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πάμε να χαιρετήσουμε και οι τρεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, notification bell. Από εμάς, τα public, το χαίρομαι, τη Μαριλένα. Γεια σας! Bye! Φιλάκια σε όλοι!